Παρακαλώ τον κύριο Βραχνό, πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής για τις πράσινες μεταφορές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από τους διοργανωτές της σημερινής εσπερίδας που μου δίνεται έτσι η ευκαιρία να σας ενημερώσω για τη δράση της Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τις πράσινες μεταφορές. Θα σας πω μερικές σκέψεις μου αρχικά και μετά θα σας πω περισσότερα πράγματα για το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα στην Διεθνή Επιτροπή για τις Πράσινες Μεταφορές. Ένα χρόνο τώρα που είναι σε δράση και τι σκεφτόμαστε να κάνουμε στο εγγύς μέλλον. Κορύφωση παραγωγής πετρελαίου. Τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο, φαντάζομαι γιατί πλησιάζει. Από εκεί που δεν το γνωρίζαμε καλά-καλά και δεν θέλαμε να το σκεφτόμαστε πολύ, διότι μας ξεβολεύει, αλλώντας τον καταναλωτικό σπάταλο τρόπο ζωής μας, βγήκε τα καλά στο λεξιλόγιό μας. Αυτό και η κλιματική αλλαγή που τελικά, από ό,τι φαίνεται, αποφάσισε η Φίλιος να δεχθεί ότι υφίσταται, παρόλο που το έλεγαν οι επιστήμονες τουλάχιστον για μία δεκαετία. Τώρα πίστηκαν και οι πολιτικοί και οργανώνεται η αντιμετώπιση της. Άλλοι το αντιμετωπίζουν σοβαρά και άλλοι για να είναι μαζί με το να είναι είναι. Είναι πάντως γεγονός ότι έχει πήγε τα καλά στη ζωή μας, πολλοί κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί και η κοινωνία άρχισε να ζητάει λύσεις. Να δούμε εάν θα θέλει να τις εφαρμόσει. Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία όταν ενημερωθεί σωστά και δει γύρω της μια συνεπή διαχείριση του θέματος από όλες τις βαθμίδες της διοίκησης, δημόσιας και ιδιωτικής, θα ακολουθήσει. Στην αρχή ένας μικρός πυρήνας των πρωτοπόρων και στη συνέχεια όλο και περισσότεροι. Οι φωτιές του 2007 και ιδιαίτερα απότομη και υψηλή άνοδος των τιμών του πετρελαίου, των πρώτων υλών και των τροφίμων, μας έκαναν να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, να προσγειωθούμε. Η σημερινή οικονομική κρίση επίσης μας σοκάρει, δείχνοντάς μας προβλήματα και άλλων τομέων της οικονομίας, όπως και η μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου και των πρώτων υλών που ακολούθησε. Πιστεύω ότι όλα αυτά μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε πόσο εύθραυστο, ζορισμένο θα έλεγα, ότι είναι και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα. Είναι η πρώτη φορά που ο πληθυσμός της γης είναι τόσο μεγάλος. Συνεχίζεται να μεγαλώνει καθημερινά και αυτό είναι κακό. Συγχρόνως δε, δύο πολυπληθέστατες χώρες της γης, η Κίνα και η Ινδία, ξεφεύγουν προς τα εμπρός με πολύ γρήγορους ρυθμούς προς τη δελεαστική ιδιωτικού τύπου ανάπτυξη. Έχουμε 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ενημερωμένους ανθρώπους να οραματίζονται μια ταχύρυθμη ανάπτυξη δυτικού τύπου και να έχουν πλέον βάσιμες ελπίδες να το επιτύχουν. Αναπτυξιακό μοντέλο που αυτοτροφοδοτείται από μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ανά άτομο, πρώτων υλών και τροφίμων. Αλλά εδώ το σύστημα κολλάει διότι η γη είναι περατή. Η δυτική κοινωνία και οι μιμητές της έχουν αντλήσει τα τελευταία 100 χρόνια σταδιακά συνεχώς περισσότερα ορυκτά κάψιμα και πρώτες ύλες, μη ανανεώσιμα αγαθά, και έχουν συρρυκνώσει σημαντικά το ζωικό και φυτικό πλούτο του πλανήτη. Και όσο αυτά τα χρησιμοποιούσαν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι των επιλεγμένων κόσμου, φαίνονταν σε αυτούς ότι έφταναν. Αλλά όταν ξαφνικά μπαίνουν στο παιχνίδι άλλα 2,5 με 3 δισεκατομμύρια, τότε υπάρχει πρόβλημα το οποίο άρχισε να ξεπροβάλλει. Η κορύφωση παραγωγής πετρελαίου τοποθετείται μεταξύ του 2008 και του 2015. Δεν νομίζω ότι 5 χρόνια πριν ή 5 χρόνια μετά παίζουν ρόλο. Το θέμα είναι ότι τα αποθέματα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τελειώνουν, ενώ την ίδια ώρα η τάση της ζήτησης είναι συνεχώς ανωδική. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας υπολογίζει τα αποθέματα του πετρελαίου ότι υπάρχουν για 40-50 χρόνια ακόμα, ιδίως αυτά που θα μπορούν να αντληθούν με ένα λογικό κόστος. Αλλά και τι είναι 40-50 χρόνια, ίσως ο απαιτούμενος χρόνος για να προσαρμοστεί η Φίλιος στην κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών χωρίς ορυκτά κάψιμα. Η προσαρμογή όμως πρέπει να αρχίσει τώρα.
Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι άλλος ένας λόγος για να στραφούμε μακριά από το πετρέλαιο είναι η επερχόμενη όλο και ταχύτερα κλιματική αλλαγή και το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την κράτηση των ορυκτών καυσίμων να αποτελεί τον κύριο παράγοντα, δημιουργώντας και επικίνδυνος του φαινομένου του θερμοκηπίου. Σε αυτό το σταυροδρόμι βρισκόμαστε σήμερα και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν εναλλακτικές πορείες παρά αυτή τη συνείδηση των εκπληκτικών των αερίων του θερμοκηπίου. Για να υποστηριχθεί ένα ενεργοπόλεμο τρόπο ζωή μα και να υπάρξει δυνατότητα να αναπτυχθούν 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ανθρώπων που είπαμε προηγουμένω, πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να στραφούμε κυρίω στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Κάθε μέρα που δεν δεσμεύουμε την ηλιακή ακτινοβολία και την πνοή του ανέμου, χάνεται αυτή η ενέργεια για πάντα. Ενώ εάν τη δεσμεύσουμε, καταναλύσουμε λιγότερα ορυκτά καύσιμα που είναι χρήσιμα και σε άλλου τομεί εκτό από τα ανακαίνω. Και οπωσδήποτε στις γενιές που έρχονται, που δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τις στερήσουμε από αυτά. Η αειφορία που προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η λύση για το μέλλον. Οι κοινωνίες μας έχουν ήδη αρχίσει να παράγουν ενέργεια από άκρα και να τις βάζουν όλο και περισσότερο στον προγραμματισμό τους. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, αλλά και η μόνη μακροχρόνια λύση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει και βοηθάει πολύ τα τελευταία χρόνια. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω εξελίξεις αλλά και καινοτόμες λύσεις, ιδιαίτερα για τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας από ΑΠΕ, για να μπορέσουν να ενταχθούν πλήρως στο σύστημα. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού κ. Χατζηδάκη, δημιουργήθηκε και θεσμοθετήθηκε η Διαρκής Επιτροπή για τις Πράσινες Μεταφορές, όπου μου έκανε την τιμή να προεδρεύω. Ο δεν είναι Υπουργός κ. Βερβίδης Τηλιανίδης, αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την Επιτροπή, υποστηρίζοντας το έργο της, περιμένοντας προτάσεις της που θα μπορέσουν να εξελιχθούν σε πολιτικές για να γίνουν οι μεταφορές στην Ελλάδα πιο πράσινες. Το χρόνο που πέρασε, η Επιτροπή μελέτησε και ετοίμασε πρόταση που παρέδωσε το καλοκαίρι στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ανανέωση κουστός των πνευματικών αυτοκινήτων, γεωταρχή, με σκοπό να αποσυρθούν τα παλιά υπογόνα μη καταλυτικά. Περίπου 750.000 οχήματα και τα 950.000 οχήματα πρώτης καταληπτικής τεχνολογίας, αντικαθιστώντας τα με καινούρια που εκπέμπουν ιδιαίτερα λίγους ρήπους, εξοικονομούν καύσιμα και είναι οπωσδήποτε ασφαλέστερα καθότι έχουν επιλεγμένα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, εξελιγμένα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, κάτι που η ελληνική κοινωνία έχει τόση ανάγκη. Σε άλλη δράση, προωθήσαμε τη βοήθεια του ΚΑΠΕ το EcoDriver, δηλαδή την οικονομική οικολογική οδήγηση, και από την 1η-1η-2009 έχει συμπεριληφθεί μέσα στα προσεξέταση θέματα και τις εξετάσεις των νέων οδηγών. Το Δε Φθινόπωρο είναι και μια διαφημιστική καμπάνια για να ενημερωθεί το κοινό για τους 10 βασικούς κανόνες του EcoDriving που εξοικονομούν καύσιμο με την παράλληλη μείωση ρήπων και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, βοηθώντας και την τσέπη μας. Με μελέτες που έχουν γίνει, μπορεί να γίνει εξοικονόμηση από 10-20% στα καύσιμα που καταναλώνει ένα αυτοκίνητο, εφόσον ακολουθεί τους κανόνες του EcoDriving. Εν συνεχεία, έγιναν προτάσεις για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων, οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αρχίζοντας έτσι ένα πρώτο δίκτυο που θα μπορούσε να εξελιχθεί στο μέλλον, ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες πολλών συμπολιτών μας. Μετακίνηση φιλική στο περιβάλλον με μηδενική ρήπανση και ηχορύπανση. Μηδενική κατανάλωση καυσίμου και ελάχιστο χώρο στάθμισης. Όλα τόσο σημαντικά για τις σημερινές μας πόλεις. Σκεφτείτε το. 4 προβλήματα αντιμετωπίζονται. Καθαρότερος αέρας, ησυχία, εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων και το ανάλογο CO2 που δεν εκπέμπεται και πολύτιμος δημόσιος χώρος. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ποδηλατόδρομος στην Αγίου Δημητρίου από Βενιζέλου έως Καρκατζόγλου, εάν δεν κάνω λάθος. Ως προς το πού ακριβώς θα είναι, πάντως έχουν προχωρήσει οι μελέτες και πρόκειται να ξεκινήσει η χρηματοδότησή του και η δημοκράτησή του. Επίσης πρόκειται να αγοραστούν από τον ΟΑΣΑ, τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας, μικρά και μεσαία ηλεκτρικά λεωφορεία με μπαταρίες, χωρίς κεραίες, για να κυκλοφορήσουν πιλωτικά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μια επαρχιακή πόλη. Ο διαγωνισμός βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Η Επιτροπή έχει προτείνει και τη μετατροπή 2 λεωφορείων σε υβριδικά υδρογόνο, που θα δίνουν μεγαλύτερη αυτονομία στον λεωφορείο
και θα δοκιμαστούν οι τεχνολογίες υδρογόνου σε πρώτο στάδιο στην Ελλάδα όπου υπάρχει πολλή τεχνογνωσία. Υπάρχει επίσης απόφαση του Υπουργού να αγοραστούν από την ΕΘΕΛ, την Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων της Αθήνας, ένα υβριδικό και ένα λεωφορείο υδρογόνου για πιλωτική χρήση στον αστικό ιστό της Αθήνας και να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα από την λειτουργία τους, καθότι αποτελούν τις τεχνολογίες του μέλλοντος και πολλές μεγαλοπόλεις ήδη τα χρησιμοποιούν ή τα δοκιμάζουν. Και εμείς δεν πρέπει να μένουμε πίσω. Η υβριδική τεχνολογία στα αθλήματα βασίζεται κυρίως σε ένα ηλεκτρικό όχημα που μία μηχανή εσωτερικής καύσεως ή μία κυψέλη καυσίμου που λειτουργεί με υδρογόνο φορτίζουν τις μπαταρίες του ηλεκτρικού αυτού οχήματος όποτε χρειάζεται, δίνοντάς του μεγαλύτερη αυτονομία. Πιστεύουμε ότι η υβριδική τεχνολογία είναι το σωστό μεταβατικό στάδιο που θα μας οδηγήσει με άνεση και ασφάλεια στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υδρογόνου στο εγγύς μέλλον. Στην έρευνά μας για εφικτές πολιτικές που θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή μας και τη μετακίνησή μας, βοηθώντας το περιβάλλον γενικότερα αλλά και τον κόσμο γύρω μας, την πόλη και τη γειτονιά μας, αντιμετωπίσαμε τεράστια προβλήματα από την έλλειψη δημόσιου χώρου. Ο τρόπος που έχουν χτιστεί οι πόλεις μας και η κυριαρχία του ΙΟΤΑΧΗ κάνουν πάρα πολύ δύσκολη την προώθηση της πράσινης κινητικότητας. Η μεγαλύτερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τη χρήση του ποδηλάτου και του άνετου περπατήματος. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας και οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν και γνώριζαν από την Ευρώπη και την Αμερική που προηγήθηκαν, τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η αύξηση του ΙΟΤΑΧΗ αυτοκινήτου, δεν φρόντισαν να το σταθμεύσουν στα υπόγεια των πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα σήμερα να καταλαμβάνουν πολύτιμο δημόσιο χώρο χωρίς ορατή, εύκολη και οικονομική λύση. Το κακό είναι ότι συνεχίζεται και σήμερα η επέκταση των πόλεων, πολλές φορές χωρίς σχέδιο, άναρχα, ναι, το 2009 άναρχα ή με κάποιο μίζερο σχέδιο που ελαχιστοποιεί το δημόσιο χώρο, υποβαθμίζοντας τη ζωή για εκατοντάδες χρόνια των χαρούμενων ιδιοκτητών που κατάφεραν να δώσουν το ελάχιστο σε γη για δρόμο και πεζοδρόμιο. Βλέποντας αυτή την κατάσταση στην Επιτροπή, σκεφτήκαμε να εκδώσουμε έναν οδηγό που να ενημερώνει τα άτομα που σχεδιάζουν στην τοπική αυτοδιοίκηση τις επεκτάσεις των πόλεων τους ή αποφασίζουν επεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, ώστε να συμπεριλάβουν και την πράσινη κινητικότητα στο σχεδιασμό τους. Αναβαθμίζοντας έτσι τη ζωή των πολιτών τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές τους, διότι δεν θα είναι φθηνή στο μέλλον για να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν περίπου 10.000 αντίγραφα, ένα για κάθε δημοτικό διαμέρισμα της χώρας. Μεταξύ των άλλων ψάχνουμε και για χορηγούς. Στους σκοπούς ίδρυσης της Επιτροπής ήταν και η δημιουργία πράσινων ταραξών στα κτίρια των εταιριών που υποκτέλει το Υπουργείο και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για να δώσουμε το παράδειγμα στην κοινωνία για τις δράσεις που μπορεί να κάνει για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Κατασκευάστηκε ήδη η πρώτη πράσινη ταράτα στο κτίριο των γραφείων του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου δηλαδή στην οδό Αθηνάς, 400 τετραγωνικών μέτρων, και ετοιμάζεται η δεύτερη στο αμαξοστάσιο του ΙΠΑΠ, που τελειώνει τώρα στο ΡΟΥΦ. Η πράσινη ταράτσα θα είναι 2.600 τετραγωνικών μέτρων και δίπλα θα τοποθετηθούν και 20 κιλοβάτ φωτοβολταϊκών. Ήδη δεν τοποθετούνται άλλα 20 κιλοβάτ φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίριο των ΙΣΑΠ. Άλλες δράσεις που μελετάμε τώρα είναι η ανανέωση του στόλου των βαρέων φορτηγών, που είναι ιδιαίτερα γερασμένο, με μέση ηλικία πάνω από 18 χρόνια, που ρυπαίνει υπερβολικά και είναι υπεύθυνο για πολλά θανατηφόρα ατυχήματα κατά αναλογία. Επίσης, μελετάμε την εφαρμογή της πράσινης κινητικότητας στη Ρόδο, πόλη με ιστορικό κέντρο, για να παραχθούν προτάσεις που θα δείξουν τον δρόμο και για άλλες πόλεις. Τέλος, με αυτές τις δράσεις, που στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να ενθετηθούν από τον καθένα μας, διότι μόνο τότε θα υπάρξει αποτέλεσμα, η Επιτροπή και το Υπουργείο Μεταφορών προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή των πολιτών στην υιοθέτηση πρακτικών που θα προωθήσουν τις πράσινες μεταφορές, μεταφορές που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω ότι όλοι πρέπει να καταλάβουμε και να δραστηριοποιηθούμε στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και πρώτων υλών, στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα σε δράσεις που μας οδηγούν στην αηφόρο ανάπτυξη, διαφυλάσσοντας το γήινο περιβάλλον, ιδιαίτερα δε τη ζωή στον πλανήτη και την βιοποικιλότητα που βρήκαμε,
και που αποδεικνύεται καθημερινά πόσο απαραίτητη είναι και για την επιβίωση του ανθρώπου. Πρέπει να παραδώσουμε ένα ζωντανό και ισορροπημένο πλανήτη στις επόμενες γενιές, διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να πάμε κάπου αλλού, άμα καταστρέψουμε τη μοναδική γη. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, το βλέπουμε καθημερινά. Όπως ανέφερε σε μια εκπομπή και ο ένας καθηγητής της φυσικής του Johns Hopkins University της Βαλτιμόρης, ο Δόκτωρ Σταμάτης Κερμιζής, που σχεδιάζει με την ομάδα του τις τελευταίες δεκαετίες όργανα μετρήσεων και άλλα όργανα για τα διαστημόπλαια της NASA, σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για τους πλανήτες και τους δορυφόρους του ηλιακού μας συστήματος και δεν υπάρχει πουθενά περιβάλλον που να διατηρήσει τη ζωή της Γης. Ο δε πλησιέστερος ήλιος στο γαλαξία μας, ο Α Κενταύρου, απέχει πάρα πολύ μακριά για ανθρώπινα μέτρα. Υπολογίζεται ότι το Σερβέγιορ 2 για να φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, θέλει 40.000 χρόνια. Το Σερβέγιορ 2 μόλις πριν από μερικούς μήνες βγήκε έξω από το ηλιακό μας σύστημα και οδεύει προς τον Α Κενταύρου. Είμαστε καθυλωμένοι στη Γη, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και κατά τη γνώμη μου να σταματήσουμε να χαιρόμαστε που αυξάνει ο πληθυσμός της και να προγραμματίσουμε άμεσα τη μείωσή του, διότι κατεφέρουμε να την φέρουμε στα όρια της. Σας ευχαριστώ πολύ.